φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport. Είμαστε εδώ στο γήπεδο της Χρυσούπολης και στην προπόνηση της ομώνυμης ομάδας. Μαζί μας ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Γιώργος Διαμαντόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σου για τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα? Τελευταία αγωνιστική κερδίσατε με μεγάλο σκορ 8-0 τον αθλητικό όμιλο Κοφών. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί, ας πούμε, ενωμένοι για μια γροθιά. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν για το καλύτερο, εδώ προπόνηση, ας πούμε, καθημερινά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είστε μια παρέα? Οι περισσότεροι είμαστε μια παρέα, ναι. Είμαστε, ας πούμε, πολύ δεμένοι και έξω και μέσα στο γήπεδο. Και ποιος θα είναι ο στόχος της ομάδας, Γιώργο? Σίγουρα είναι η πρώτη θέση. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, γι' αυτό, όσο το δυνατόν καλύτερα. Πώς είναι οι προπονήσεις με τον Ευαγγέλη τον Κότσαλο? Είναι δυνατές προπονήσεις, έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία από νωρίς. Καλά είναι. Όσο. Ξέρω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, ποιος είναι το πειραχτήρι στην ομάδα, Γιώργο? Εγώ. Μπορώ να σου πούνε όλοι αυτά. Και ποιος είναι αυτός ο αποδέκτης, ποιον πειράζεται περισσότερο? Νομίζω ότι ο τερματοφύλακας, ο Τσιαμπάς. Νομίζω ότι αυτός είναι που πειράζουμε πιο πολύ. Ωραία, λοιπόν, Γιώργο, τι να περιμένουμε τώρα από την ομάδα στη συνέχεια? Πιστεύω ότι όσο το δυνατόν θα προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο. Πιστεύω ότι θα κυνηγήσουμε την πρώτη θέση. Θα είμαστε όλοι δεμένοι, ας πούμε, όλοι τυπικοί και επιθαρχημένοι. Βλέπω και στις προπονήσεις είστε αρκετοί παίκτες, έτσι? Είμαστε αρκετοί παίκτες, είμαστε κοντά 30 άτομα. Εκτός από Χρυσούπολη, ποια άλλη ομάδα υποστηρίζεις? Θρύλο. Τον Ολυμπιακό. Ωραία. Και αγαπημένος σου παίκτης, Έλληνας και ξένος? Ο Φορτούνης Έλληνας και ξένος, νομίζω ότι ο Κριστιάνο, όπως όλα τα παιδιά, όπως είπε ο προηγούμενος. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.